Επέλεξα τη λύση του πληρωμένου έρωτα για να μείνω έγκυος. Είμαι μια γυναίκα ανεξάρτητη 40 ετών, με τη δουλειά μου, τους φίλους μου και την οικογένειά μου. Ένας άνθρωπος με καθημερινές συνήθειες και δραστηριότητες. Εδώ και 2 χρόνια δεν έχω δεσμό γιατί πιστεύω πως είναι προτιμότερο να είσαι μόνη και ήρεμη παρά με λάθος άνθρωπο που σε ταράζει και σε αποσυντονίζει. Ωστόσο, το έχω μαράζει που δεν έχω παιδάκι. Είναι κάτι που με πονάει και μου λείπει πολύ. Δεν είμαι από τις γυναίκες που πιστεύω στο θεσμό της οικογένειας για να τεκνοποιήσεις. Πόσο δε όταν έχεις καβατζάρει τα 40 και είσαι ένα βήμα πριν την εμμηνόπαυση. Διαβάζοντας την ιστορία μου θα αναρωτιέστε πώς και γιατί επέλεξα τη λύση του πληρωμένου έρωτα για να μείνω έγκυος. Το να μείνω έγκυος ήταν και συνεχίζει να είναι μια επιλογή απολύτως συνειδητή. Έχω πολλά αποθέματα αγάπης μέσα μου, είμαι οικονομικά ανεξάρτητη και ένα παιδί θα χαίρει της προσοχής και της στοργής μου. Δεν ήθελα να πάω σε τράπεζα σπέρματος. Προσπάθησα να υιοθετήσω ένα παιδάκι αλλά η γραφειοκρατία στην Ελλάδα έχει πολύ αργά γρανάζια. Είδα στο διαδίκτυο μια αγγελία που ένας κύριος επαμοιβή πουλούσε το σπέρμα του σε όσες γυναίκες ήταν άτεκνες. Το να επιλέξω τη λύση του πληρωμένου έρωτα, για να μείνω έγκυος φάνταζε στην περίπτωσή μου ονειρική επιλογή. Θα έκανα τη δουλειά μου γρήγορα χωρίς συναισθηματισμούς και δεσμεύσεις. Μάλιστα, ο υποψήφιος σπερματοδότης είχε στην κατοχή του όσα έγγραφα και ιατρικά πιστοποιητικά χρειάζονταν προκειμένου να αποδείξει πώς είναι υγιές άτομο. Επιπλέον, η εικόνα του προφίλ του παρέπεμπε σε έναν ελκυστικό άντρα. Πράγματι, κανόνισα ραντεβού μαζί του και αφού έδειξα όλα τα χαρτιά στο παθολόγο μου και στη δικηγόρο μου, κανονίσαμε να βρεθούμε σε ένα ξενοδοχείο προκειμένου να γίνει η πληρωμένη σεξουαλική πράξη. Να σημειωθεί δε πως η αμοιβή του ήταν 2.000 ευρώ και την είχα προκαταβάλει. Όταν μείναμε μόνοι στο δωμάτιο μου πρότεινε να προσευχηθούμε ώστε η πράξη αυτή να είναι επιτυχής και να μείνω έγκυος ώστε να φέρω στον κόσμο σύντομα ένα υγιές παιδάκι. Αμέσως μετά, γδυθήκαμε και έγιναν όλα τα απαιτούμενα ώστε να γονιμοποιηθώ. Στην όλη συμφωνία υπήρχε και μια δεύτερη συνέβρεση δωρεάν, μετά από 1,5 μήνα, σε περίπτωση που η πρώτη σεξουαλική συνέβρεση ήταν άκαρπη. Όντως, δεν είχα μείνει έγκυος και χρειάστηκε να επαναληφθεί η διαδικασία της σεξουαλικής επαφής. Δυστυχώς και η δεύτερη φορά αποδείχθηκε άστοχη. Τότε μου πρότεινε να επαναλάβουμε τη διαδικασία με τη μισή αμοιβή. Είπα μέσα μου να δώσω άλλη μια ευκαιρία γιατί τα ηλικιακά περιθώρια στενεύουν. Πάλι τίποτα. Τότε του ζήτησα να πάμε μαζί σε ένα γιατρό και να κάνει εξέταση σπέρματος γιατί κάτι άρχισε να μην μου αρέσει. Τότε το αρνήθηκε. Μου μπήκαν ψήλοι στα αυτιά γιατί όλα αυτά υποτίθεται πως ήταν τσεκαρισμένα και προσυμφωνημένα. Εγώ ήμουν σε άριστη υγεία και σε γόνιμη ακόμη περίοδο και ο ίδιος, επίσης. Αναγκάστηκα να βάλω ιδιωτικό detective προκειμένου να ερευνήσει το ιστορικό του εν λόγω κυρίου. Το αποτέλεσμα με κατακεράβνωσε. Ο τύπος είχε κάνει στήρωση και χρησιμοποιούσε την αγωνία των γυναικών να φέρουν στον κόσμο παιδιά. Έτσι ζούσε και βιοποριζόταν. Πουλώντας, δηλαδή, πληρωμένο έρωτα και φρούδες ελπίδες. Η υπόθεση σήμερα έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και εγώ μπήκα στη διαδικασία να υιοθετήσω παιδάκι από άλλη χώρα, προκειμένου να επισπεύσω τις διαδικασίες.